ξεκινάω από τους κρυούς, για να τα βάλουμε σε μία τάξη αναζώδιο όλα αυτά που είπαμε. Κυρία, συγγνώμη. Άρα, ας πούμε τώρα, τυχαία υποθετικά εντελώς, ας πούμε. Γίνεται μια έναρξη 16 Οκτωβρίου. Γίνεται, όχι. Γίνεται, ας πούμε, έναρξη σεμιναρίων στις 5 και στις 7 Οκτωβρίου. Και η αναγγελία των επομένων να γίνει τώρα κοντά. Ευχαριστώ αυτό. Εντάξει, το πω του φίλου μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τους κρυούς. Τώρα για τους κρυούς, κοιτάξτε τι συμβαίνει. Μπαίνει ο Ερμής ο Σκορπιός. Ο Σκορπιός για σας είναι το ζώδιο που έχει να κάνει από τη μια πλευρά με τα ψυχολογικά σας, με τα βαθιά των σχέσεων, αυτά δηλαδή που πολλές φορές μας τυρανάνε την ψυχούλα μας, και από την άλλη πλευρά έχει να κάνει και με το χρήμα. Άρα καταλαβαίνετε, αγαπητοί κρυοί, ότι το επόμενο χοντρικά δίμηνο και κάτι θα έχετε να σκεφτείτε περισσότερα πράγματα, να αναλύσετε περισσότερα πράγματα, να ψυχαναλυθείτε ίσως και σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα των σχέσεων κυρίως, των προσωπικών σας, των ερωτικών σας. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δείτε τι θα κάνετε με τα οικονομικά. Πώς μπορεί να ισορροπήσετε έσοδα-έξοδα, πώς μπορείτε να βρείτε κάποιες νέες πηγές εσόδων ή πώς μπορείτε να ξεμπερδεύετε με χρέη που έχουν να κάνουν με το παρελθόν. Αυτό είναι η μία επιρροή. Η δεύτερη επιρροή, ο Άρης στο ζυγό. Φυσικά θα σας αναλύσω διεξοδικά όταν μπαίνει κάθε έτσι, αλλαγή αυτή. Ο Άρης στο ζυγό είναι ακριβώς απέναντί σας. Και αυτό έχει μόνο ένα κίνδυνο. Τον κίνδυνο να κατηγορήσετε πολύ εύκολα τους άλλους για ό,τι μπορεί να συμβαίνει σε εσάς αυτή τη στιγμή. Το κομμάτι άλλη γενικότερα θα παίξει πολύ. Συνεργασίες, σχέσεις, γάμος, μέχρι τον Νοέμβρη, full.